Τρίτωσε το κακό, λένε οι ένικοι της πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Σκαγιοπουλίου και Κορίνθου στην Πάτρα. Τρία περιστατικά συνέβησαν μέσα σε ένα μήνα στο συγκεκριμένο σημείο. Την πρώτη φορά εντοπίστηκε ένα Καλάσνικοφ μέσα στο ασανσέρ. Τη δεύτερη φορά βρέθηκαν οι δολοφόνοι του 59χρονου πυροσβέστη κατά τη διάρκεια ληστείας στο σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος. Και χθες έγινε έφοδος της αστυνομίας για τρίτη φορά, καθώς υπήρχαν πληροφορίες πως Αφγανοί ένικοι πολλούσαν ναρκωτικά. Ένας από αυτούς, μάλιστα, για να ξεφύγει, πήδησε από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου. Ακούσαμε ότι έπεσαν σε το μπαλκόνι, τον κυνήγαγε γελία αστυνομία, τον έπιασε, τον έναν. Τα συνηθισμένα που ακούσαμε τη τηλεόραση. Και διαβάσαμε και στην εφημερίδα, λέει, είναι λίγο σοβαρά, λίγο έτσι. Τα συνηθισμένα που ακούμε κάθε μέρα από τις τηλεοράσεις και γίνονται και στη γειτονιά μας. Και φοβόμαστε να δίνουμε συνεντεύξεις, φοβόμαστε να βγούμε έξω και φοβόμαστε να καθίσουμε αργά στα μαγαζιά μας. Όλα συνέβησαν στις 5.30 το απόγευμα. Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμα και τότε ένας από τους Αφγανούς βγήκε στο μπαλκόνι και έκανε βουτιά στο κενό προκειμένου να διαφύγει της σύλληψης. Ο 22χρονος έπεσε πάνω σε ένα δέντρο και στη συνέχεια στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και παραμένει μέχρι σήμερα σε σοβαρή κατάσταση. Με ναρκωτικά. Τα πουλα για αυτά τα ναρκωτικά. Μόλις ναι. Το έμαθα σε εδώ. Τρεις, τέσσερις, δεν θα φάνησα πολύ. Δεν ανακολύτησα. Τώρα το διώξα, ξέρεις, και τον υποκυρά, δεν τον νοικιάζει πάλι, θα πρέπει στη γυναίκα τι. Σήμερα τον νωρίς το πρωί ο ιδιοκτήτης έκανε έξωση στους Αφγανούς ένικους του διαμερίσματος και όπως ο ίδιος λέει θα είναι πολύ προσεκτικός στις επόμενες ενοικιάσεις.